Στη συμφωνία αναφέρεται σήμερα και το BBC και μάλιστα παρομοιάζει την τελετή με γάμο, κατά τον οποίο ένας από το ζευγάρι αλλάζει το όνομά του. Ναι, ακριβώς. Καταρχάς θα πούμε ότι σε τηλεοπτικό ρεπορτάζ του BBC, για να εξηγηθεί στους τηλεθεατές τι ακριβώς σημαίνει αλλαγή, έχουν παρουσιαστεί φωτογραφίες δύο χαρτών. Στον πρώτο χάρτη, πάνω από την γειτονική χώρα, όπως βλέπουμε, αναγράφεται η λέξη, η ονομασία Μακεδονία, όπως έχει επικρατήσει να ονομάζεται η χώρα εδώ στην Βρετανία. Στη δεύτερη φωτογραφία έχει αντικατασταθεί όρος από τη λέξη Βόρεια Μακεδονία, με τη λέξη Μακεδονία να αναγράφεται πάνω από το έδαφος του ελληνικού γεωγραφικού διαμέρισματος. Στην ιστοσελίδα του BBC, πάντως, όπως βλέπουμε, και στην επίσημη παρουσίαση της χώρας, εξακολουθεί να διατηρείται ο όρος Δημοκρατία της Μακεδονίας ή Μακεδονία. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο του ρεπορτάζ, το BBC όντως είπε ότι το όλο σκηνικό στις πρέσπες έμοιαζε με γάμο, ακόμα και οπτικά, με την λευκή τέντα που είχε στηθεί για να πέσουν οι υπογραφές. Και κυρίως βέβαια το γεγονός ότι ένας από τους δύο στο ζευγάρι αποδέχθηκε να αλλάξει το όνομά του. Σημειώνεται πάντως ότι απομένουν πολλά να γίνουν μέχρι να επισημοποιηθεί η αλλαγή της ονομασίας. Η κατάσταση περιπλέκεται, σχολιάζει το BBC μεταξύ άλλων από τη στάση του Προέδρου Ιβανόφ, αλλά και στην Ελλάδα ίσως να μην είναι τόσο απλή διαδικασία η επικύρωση στη Βουλή.